πολύ κινητικότητα. Ενεργοποιήθηκε το σύστημα πολύ, πολύ γρήγορα. Και αλλιώς θα είχαν καεί όλοι εδώ. Ένα 24ωρο μετά την πυρκαγιά που κινητοποίησε το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων των Χανίων και σήμανε συναγερμό στις ένοπλες δυνάμεις, η κατάσταση στην περιοχή του ναυστάθμου Κρήτης έχει ομαλοποιηθεί. Τρομάξαμε γιατί είναι κοντά το σπίτι μας, οπότε λέει εντάξει, ευτυχώς όλα καλά πήγανε. Η κατάσταση κράτησε μέχρι στις 8:30-9 το βράδυ, τους είχαν όλους έξω, όλους. Και το νοσοκομείο εκενώθηκε και ο οικισμός. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 14 στρέμματα καμένης δασικής έκτασης. Κάτοικοι της Σούδας που έβλεπαν τους καπνούς να πνίγουν την περιοχή φοβήθηκαν για τα χειρότερα. Από τα σχολεία πήρανε μαμάδες, το πήρανε τα παιδιά, φύγανε, όλα καλά. Ήταν μια δύσκολη μέρα για τη Σούδα. Ναι, πολύ δύσκολο. Εγώ φοβήθηκα να σου πω αλήθεια. Δικό μου φίλο, ο άντρα μου πήγε να δει, αλλά απαγορεύουν να μπαίνουν μέσα. Τόη ώρα άρχισαν και χτυπάγαν οι σειρές. Το σύρμα πήρε φωτιά της ΔΕΗ και από εκεί άρχισε η φωτιά. Και δεν προλαβαίναν οι πυροσβεστικές να σβήνουν τη φωτιά, διότι ρίχναν το νερό και πήγαινε αλλού. Οπότε... Η ταχύτητα επέμβασης όλων των δυνάμεων της πυροσβεστικής, του στρατού και του πολεμικού ναυτικού και ο μεταξύ του συντονισμός διασφάλισε καταρχήν την ακεραιότητα και την ασφάλεια των κατοίκων του οικισμού των αξιωματικών, καθώς και των ασθενών και του προσωπικού του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης. Έχουν βέβαια τις δυνάμεις και τα μέσα να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, αλλά υπάρχει πάντα μια ανησυχία παραπάνω. Ήταν και πολλά πυροσβεστικά οχήματα, οπότε την προλάβανε. Ήταν και ο ναύσταθμος κοντά, οπότε τρέξαν όλοι. Εντάξει, τη σώσανε γέρος. Ανακοίνωση για τη φωτιά που ξεκίνησε από δασική έκταση δίπλα στη λέσχη υπαξιωματικών του ναυσταθμού Κρήτης εξέδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επισημένοντας ότι από πλευράς των ενόπλων δυνάμεων συμμετείχαν όλα τα μέσα της πυροσβεστικής του ναυσταθμού Κρήτης, ομάδες δεπκαλείων, καθώς και ενάαερια μέσα από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων. Φυσά αέρας, παίρνει τις πέτρες, παίρνει χθες. Υπάρχει κίνδυνος. Και πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για ένα δύσκολο καλοκαίρι, λόγω κυρίως των απρόβλεπτων και ακραίων καιρικών συνθήκων. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά, πρέπει όμως όλοι να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε γιατί δεν γίνεται να ανάβουμε φωτιές και μετά να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Πρέπει λοιπόν η προσοχή όλων μας, η προσοχή σε όλες τις κομματερές στην Κρήτη, γιατί από εκεί έχουμε πάρα πολλές φωτιές. Η αντιπυρική περίοδος που φέτος άρχισε νωρίτερα από κάθε άλλη φορά προμηνύεται απαιτητική, ενώ σε επίπεδο Κρήτης ήδη έχουν καταγραφεί δύο δύσκολα περιστατικά, ένα στην Ιεράπετρα και το δεύτερο στην περιοχή του ναυστάθμου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης με τα εναέρια μέσα που θα σταθμεύσουν για όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου στο νησί.